Ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων ενώνει τη φωνή του επί της αγωνίας των γονέων μικρών παιδιών, ενδεχομένως αυριανών μικρών ασθενών, και απαιτεί την άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με το απαραίτητο προσωπικό ώστε να επαναλειτουργήσει κανονικά. Ο Ιατρικός Σύλλογος ζητά να ενημερωθεί για τα πραγματικά περιστατικά η εισαγγελία Τρικάλων. Τα προβλήματα στο νοσοκομείο Τρικάλων είναι και καταγεγραμμένα και διαπιστωμένα και είναι ενήμεροι και η διοίκηση και η ΔΥΠΕ και το Υπουργείο. Παραδείγματος χάρη για την παιδιατρική κλινική. Μπορεί ένας ολόκληρος νομός 150.000 ατόμων να μην μπορεί ένας γονιός να πάει το παιδί του με το σοβαρό πρόβλημα στο νοσοκομείο και να του πούν ότι πρέπει να πάει σήμερα στη Λάρισα ή στην Καρδίτσα ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα? Δεν συμβαίνει πουθενά, ούτε στις τριτοκοσμικές χώρες. Άρα το πρόβλημα βγήκε στην επιφάνεια και είναι ευκαιρία να δοθεί μόνιμη λύση. Δεν αφορά μόνο την παιδιατρική κλινική, έτσι, είναι και η ψυχιατρική απουσία, είναι και οι σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν στο τμήμα το οφθαλμολογικό, το ουρολογικό, της κλινικής ορειλά, ακόμα και στο μαιευτήριο. Δηλαδή είναι μια γυναίκα έγκυος και πρέπει να γεννήσει στο μαιευτήριο. Ποιος παιδίατρος θα είναι δίπλα να κάνει την παιδιατρική ανάνυψη? Άρα θα πρέπει να βάλουν λουκέτο και στη μαιευτική κλινική. Συνεπώς το πρόβλημα οξύνθηκε. Το πρόβλημα το ορατό είναι το λουκέτο. Θα επακολουθήσουν όμως και άλλα λουκέτα άμα δεν δώσουν σήμερα λύση.